Εσένα ποια εμφάνιση σου άρεσε την τελευταία Κυριακή? Α, δεν θέλω, παιδιά, τι συγγνώμη τώρα. Δεν είναι πάνω από τον άνθρωπο. Παίρνω και τι ρακέτε μου μαζί, δεν γίνεται, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Για πε εδώ πέρα, έχουμε φαγωθεί μεταξύ μα. Σα αφήνω εγώ ελεύθερα, φαγωθείτε, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ την Κυριακή μιλάω μόνο με τι ρακετούλε μου. Έχω μάθει και εγώ και τον κύριο Λάτσι. Με μαθαίνει τα κατού. Πού έβαλε δεκάρι αυτή την Κυριακή? Μη μου πει όλου. Αυτή την Κυριακή είχα βάλει τον Κώστα το Μαρτάκι, στην Άντια την Μπουλέ. Και κάπου αλλού έβαλα. Σωστό. Σου έχουν μείνει πάντως. Το έχει στο μυαλό. Στην Καλογρίδη δεν έβαλες? Όχι. Μη την πονάς τώρα. Σαν τη λες και αυτή τη βδομάδα βλέπω την Καλογρίδη, δεν την βοήθησε. Πραγματικά βρε παιδί μου κι εσύ. Πώς το πας έτσι. Με μάζεσαι με τους άλλους για να ξέρω. Λίγο, γιατί μετά θέλω να πάμε την άλλη πλευρά. Λίγο να δούμε το θέμα της γυμναστικής, αυτό που μας έχει ετοιμάσει για σήμερα. Θέλω να δούμε λίγο και την Μπουλέ που της έβαλες δεκάρι. Αυτή την Κυριακή που δεν σε πήγα, θέλω να το πω. Ήταν τόσο καλή όσο κάποιες άλλες Κυριακές. Αυτή η κοπέλα κάποιες Κυριακές είναι εντυπωσιακή και κάποιες άλλες Κυριακές. Σαν να μην ήταν εκεί. Να έχεις δίκιο. Αυτή την Κυριακή απλά είχαν την εξής πρόκληση. Ήταν rock and roll το κομμάτι. Είχαν το πιο αργό rock and roll και το γεγονός ότι καταφέραν και βγάλανε τόσο ωραία ενέργεια σε ένα τόσο αργό rock and roll. Ποιο κομμάτι ήταν? Το τρελοκόριτσο. Α, είσαι ένα τρελοκόριτσο αυτό. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο που λέει. Είναι από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις. Δεν είναι για μένα. Το τραγούδι, αυτή δεν είναι η πρόκλησή της. Ήταν ακριβώς το πιο αργό rock and roll. Και για μένα τηρουμένο το αναλογιόν το ότι καταφέραν και το βγάλαν τόσο άψογα, ήταν τους άξιε δεκάρι. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Καμιά φορά βλέπεις ένα δυνατό κομμάτι και ξεσηκώνει μουσική και βλέπεις κάτι αντίστοιχο, το να έχεις αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ποιο ήταν το πιο αβανταδόρικο κομμάτι? Πιο αβανταδόρικο. Η μελέτη. Η μελέτη ήταν πολύ δυνατό το κομμάτι. Βέβαια, κοιτάξτε, τα ελληνικά κομμάτια, η αλήθεια είναι ότι επειδή ο κόσμος τα ξέρει, πιο εύκολα μπαίνει στο ρυθμό, σε αυτό που ακούει, σε αυτό που κάνει. Είναι και να τη σου ταιριάξει όμως και ένα κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να ακούσει ένα κομμάτι και σε κάποιον να πήγαινε τέλεια, ή σε κάποιον άλλο να μην πηγαίνει καθόλου. Να λες, πω, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Τρίφωνας τι χόρεψε? Αχ, χόρεψε ένα τη Σακύρα. Σακύρα, ναι. Σακύρα. Χόρεψε και αυτός με τους ρυθμούς Σακύρα. Άρχισαν τα όργανα. Δεν μπορούσε, είχε πρόβλημα, γιατί έχει συνηθίσει, λέει, να χορεύει τσιφτετέλη και να τα κουνάει όλα μαζί και είχε πρόβλημα γιατί του είπε η δασκάλα του ότι πρέπει να κουνάς το από εδώ και πάνω. Όχι το από εδώ και κάτω. Το έκανε δικό του όμως, το έκανε δικό του. Συγγνώμη, το πάνω κουνάνε. Σακύρα, Σακύρα, ναι. Α, όχι το κάτω. Πρέπει να, να κάνει απομόνωση, να μπορείς να απομονώσεις το πάνω μέρος με το κάτω μέρος. Εσύ το κάνεις αυτό? Το κάνω, αλλά δεν θα σου το δείξω τώρα. Όχι, το κάνεις όμως. Το κάνεις πέρσι ή το κάνεις γενικώς που μπορείς να το κάνεις? Το έκανα, το έμαθα πέρυσι. Μην νομίζετε, δεν είναι εύκολο. Ειδικά στους Latin χορούς, σου ζητάει κάτι συγκεκριμένες κινήσεις στους γοφούς. Να κάνεις από μόνο το πάνω μέρος ή να μπορείς να κινήσεις μόνο το πάνω μέρος και όχι το κάτω. Θέλει δουλειά, θέλει πολλή δουλειά στους Latin. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή στη Βραζιλία το έχουν αποφύσει, ρε παιδί μου. Πώς ξεχώρισε λοιπόν το κομμάτι το πάνω με το κάτω ο Τρίφωνας? Με πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό τα κόβω, παιδιά, γιατί δεν θα χωρέσω. Κάνω λάθος ή τον είδα εξώφυλλο στον Ήτρο? Ναι, τον είδα, ρε παιδιά. Ναι. Ήταν στο ένα η Αγγελική Ιλιάδη και στο άλλο Τρίφωνα Σαμαράς. Δεν είδα την Ιλιάδη, αλλά τον Σαμαρά τον είδα και λέω, βλέπω καλά. Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένος για αυτό που ζει ο Τρίφωνας. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πέραν το τι αν θα βγει πρώτος, τρίτος, πέμπτος, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό όλο που ζει, την επαφή με τον κόσμο, ξαφνικά εξώφυλλα, να τον καλούν σε όλες τις εκπομπές και όλα αυτά, πρέπει να τον έχει κάνει φέτες. Τόση, τόσα χρόνια. Μα φαίνεται ότι είναι χαρούμενος. Το βλέπεις και τις Κυριακές που έχετε είναι πολύ χαρούμενες. Παιδιά, μην κάνετε πρόταση στο δικό μου κομμωτή του χρόνου και δεν έχει χρόνο να με χτενίσει για την εκπομπή και μου λέει έχω πρόβες, δηλαδή δεν θα τα αντέξω αυτό. Με έχει χτυπήσει τηλέφωνο στο δικό μου κομμωτή του σήμερα το πρωί αυτό, τον δεν έβλεπα το πρωί που σε περίμενε. Λέω, ο επόμενος χορευτής. Μη μου λες τέτοια, γιατί βλέπω ότι όλοι κολλάνε και τους τη δίνει και κάθονται με τις ώρες και κάνουν πρόβα κάθε μέρα. Δηλαδή, και ο Βασίλης ξέρεις τι εμφανίσεις θα κάνει, εντάξει, δεν μιλάμε. Άστα δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε καθόλου. Αυτό ο Τρίφωνας να πάρετε τον δικό μου κομμωτή τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Υπάρχουν πολλοί στην αγορά. Λοιπόν, πάμε εμείς στην γυμναστική. Πάμε να μου δείξεις εδώ πέρα τι ακριβώς είναι αυτό που θα μας παρουσιάσετε σήμερα, Έρικα. Λοιπόν. Γεια σας, κορίτσια. Για εξηγήστε μου τώρα, ποιες είναι οι μαθήτριες, ποιες είναι οι δασκάλες. Δασκάλα. Τι? Δασκάλα, κορίτσι, πράγμα. Από μικρή στα βάσανα. Τι λέει, παιδί μου, μπράβο, μικρό κοριτσάκι δασκάλα. Σ' ακούνε? Μ' ακούνε. Άλλος... Έχετε παιδικά τμήματα. Κάνεις τα μωρά. Γι' αυτό. Εσύ, Λίλη. Εκπαιδεύει. Και εσύ. Ποιες είναι, ρε παιδιά. Και εσύ.
Και εγώ μαθήτρια. Μαθήτρια! Μαθήτρια! Πάω στις μαθήτριες. Με κομπλάρουν οι δασκάλες. Δεν μπορώ. Για πείτε ρε μαθήτριες, εσύ. Εγώ είμαι κάτι ενδιάμεσο στην Αμερική. Τι είναι. Ξεκινάει την εκπαίδευση τώρα για να. Για πείτε μου, ρε κορίτσια, εσείς πότε ξεκινήσατε και πώς φτάσατε εκεί, δηλαδή. Ξεκίνα. Σεπτέμβρη ξεκίνησα. Ναι. Και. Επειδή δεν φοράς, θα τα λες εδώ κοντά μου. Ωραία. Για να σε πιάνει το μικρόφωνο μου. Ξεκίνησε Σεπτέμβρη, λοιπόν. Ωραία, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ποιο σου είπε, πού το ήξερες, πώς πήγες, δηλαδή. Το είδα τυχαία στο ίντερνετ. Μα να τα. Είμαι εμένα πολύ κοντά. Είχες ξανακάνει τίποτα έτσι που να έχει να κάνει με γυμναστική. Ναι, εντάξει, έχω ξανακάνει γυμναστική. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει να κάνει μόνο με γυμναστική. Αλλά. Βγάζει συνέστημα, βγάζει διασκέδαση. Πάρα πολύ ωραία. Συνέστημα. Πάνω απ' όλα συνέστημα. Και δηλαδή, πώς το βγάζει. Συνέστημα. Πώς το βγάζει το συνέστημα. Όταν αφήνουμε το εγώ μας στην άκρη. Βγαίνει το συνέστημα. Αυτά που φοράτε, ρε παιδιά, που λένε πάνω διάφορα, σημαίνουν κάτι εκτός από σαν που είναι ονόματα. Όχι, ο στόχος του replays είναι την ώρα που θα μπεις μέσα να φύγεις από την κοινωνική σου ταυτότητα και να είσαι έχεις ένα καινούριο ψευδόνυμο. Γιατί με το ίδιο θα μπαίνω κάθε φορά που πηγαίνω. Αν θέλεις, αλλά μπορεί να το αλλάζεις κιόλας. Τι λες. Αλλά κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα ο άλλος στην καθημερινότητά του και έξω τι κάνει. Ζούνε μόνο την πραγματικότητα που έχει μέσα στο replay. Τους βγάζουμε την κοινωνική ταυτότητα και απλά μπαίνουμε και κάνουμε replay. Αυτό πρέπει να είναι εδώ ή να το πετάξω. Το πετάω. Και θα το πετάς. Λοιπόν, αυτά που φοράτε στα πόδια σας, τα ψαράκια, τι είναι. Παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι. Πες το τζέρι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μας παιχνίδι που θα κάνουμε. Mm? Το οποίο θα το κάνουμε για ζέσταμα. Τι να θα κάνουμε τώρα. Άκρη, λοιπόν, για να μου πείτε τι θα κάνουμε. Αυτό το παιχνίδι είναι οι ψαράδες. Έτσι το λέμε εμείς. Ωραία. Και. Θέλω να δω ποιο παιδάκι, ποιο ψαράς μάλλον. Όλα παιδάκια. Είμαι κι εγώ μέσα. Ποιο παιδάκι και εσύ τώρα με βλακώνει. Όχι, όχι, είναι το παιδάκι που βλέπει τα άλλα παιδάκια. Θα καταφέρει να μαζέψει τα περισσότερα ψαράκια. Αλλά πώς. Τρέχουμε ψηλά γόνατα και προσπαθούμε να πατήσουμε το ψαράκι του αλουνού. Αυτό με το που το πατήσεις θα φύγει. Οπότε το παίρνεις και το κρατάς. Όποιο παιδάκι μαζέψει τα περισσότερα ψαράκια, είναι και ο καλύτερος ψαράς της χρονιάς. Για πάμε να το για δούμε, πάμε. Είναι εύκολο. Πάμε. Πατάμε ψαράκια, λοιπόν. Πάτα κι άλλα. Γεια σας. Όχι, θα στην πέσουν όλοι, πάει. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις ότι χοροπηδάς ουσιαστικά. Η εστίασή σου είναι. Δηλαδή, εδώ κάνεις αλτικά. Δοκιμάζεις να μπορέσεις να φέρεις να κάνεις ψηλά skipping. Αλλά η εστίασή σου είναι στο να κυνηγείς το ψάρι. Οπότε το κάνεις ναι, μεν, αλλά το κάνεις χαρούμενα. Ναι, έχεις δίκιο. Το κάνεις σαν παιχνίδι. Για να δω άλλο. Ωραία. Το επόμενο παιχνίδι replays που θα κάνουμε είναι ξυφομαχία. Γιατί γενικά μέσα από το replays, πέρα από αθλήματα, μαθαίνουμε και άλλα πραγματάκια. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι φοβάμαι, τι μη φοβάμαι. Πάω από εκεί, περίμενε, μην με πιάσει καμιά εξόφαλση. Άμα θες πάρε αυτό. Όχι, με την τακούνα, πού να κυνηγήσω. Λοιπόν, στεκόμαστε σε θέση ξυφομάχου και κάνοντας πλάγια βηματάκια προσπαθούμε να χτυπήσουμε το ξύφος του αλουνού και να πέσει κάτω. Και έτσι ενδυναμώνει στο πίσω. Και γυρνάμε πίσω με τον ίδιο τρόπο. Και αλλάζουμε χεράκι. Με αυτή την άσκηση κρατάτε το στάβι. Πιάστε το λίγο. Πόσο βαρύ είναι. Εδώ με ένα χεράκι. Αυτό. Ρε κορίτσια, δεν κάνετε ποντίκι, είναι πολύ βαρύ αυτό. Λοιπόν, ο στόχος είναι αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα δύο χέρια να κάνουμε ταυτόχρονα δύο ποντίκια. Αυτό δεν θα είναι ξυφομάχος, θα είναι κάτι άλλο. Το βλέπετε ότι πετάγεται το ποντίκι στο χέρι μου. Είναι βαρύ αυτό, δεν είναι, είναι βαρύ. Και κρατώντα το γυμνασμένη πάρα πολύ. Στη σωστή θέση. Ναι, ναι, ναι. Γυμνάζεις πολύ την ομική ζώνη και κάνοντας αυτή την κίνηση που θα σου ρίξω όλα στο στάμπι, γυμνάζεις πολύ τον καρπό και τον πύχη. Mm-hmm. Αλλά πάλι δεν καταλαβαίνει ότι η εστίασή σου να πέσεις, θα παίξεις ξυφομαχία. Για κάντε το, να σας δούμε. Για κάντε το. Πάμε. Μπράβο, πάμε πίσω τώρα. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να κάνουμε λίγο σκυλιακούς. Mm. Μόνο κυλιακούς δεν καταλαβαίνεις ότι κάνεις με αυτό το παιχνίδι. Τι κάνεις. Λοιπόν, καθόμαστε ο ένας πίσω από τον άλλον σε μια σειρά οκλαδών. Πιανόμαστε από τη μέση του μπροστινού και θα βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι το μπόμπα. Σε αυτό το τραγούδι μας ενδιαφέρουν τρεις λέξεις. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη sensual. Πότε την ακούμε κρατώντας το μπροστινό παιδάκι, προσπαθούμε να το ρίξουμε και αυτό αριστερά. Η δεύτερη λέξη είναι η λέξη 6. Τώρα, αν ακουστεί κάτι άλλο, ο στίχος θέλει. Τι, 6. Δεν πειράζει, δεν μας χαλάει κι αυτό. Πέφτουμε,
από την άλλη μεριά. Και μόνο όταν ακούσουμε τη λέξη μπόμπα, αφήνουμε τα χέρια και ξαπλώνουμε πίσω. Αυτόν τον τρόπο γυμνάζουμε πολύ πλάι στους κοιλιακούς και τον αυτοκίνητο. Για να το δω στην πράξη, κορίτσια. Για πάμε. Πίσω. Την άλλη. Καλά, δεν πειράζει. Πάμε πίσω. Όλοι σου δίνουν μέχρι από την κοιλιά. Οπότε με το που τελειώνει το μπόμπα, καταλαβαίνεις και. Τη βόμβα. Και την μπόμπα σου, ναι. Τα φουσκωτά αυτά τα μπαλόνια τι είναι, τα μπλε. Τα φουσκωτά αυτά μπαλόνια είναι μπάλες αναπήδησης. Αναπήδησης. Όπου κάθεσαι πάνω. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που μπορείς να κάνεις με αυτό. Ναι. Και δίνοντας δύναμη με τα πόδια. Πηδάς, είναι εύκολο. Θα το δοκιμάσεις. Ωρε μάνα μου, σε αυτή την εκπομπή, ρε μάνα, πώς το βγάζω αυτό το μεροκάματο. Για κάτσε να δω, φοράω λοιπόν την τακούνα και έχω και βραβεία. Είπαμε, πάω κουτσί. Γιατί αν πάω κουτσί θα πω η μπάλα της Έρικας. Λοιπόν. Πολύ σιγά. Ρε παιδιά, τίποτα. Κάνε και την μου αυτό. Πάρε με στο σβέρκο και πηγαίνε το βράδυ, έτσι μονάκι. Άμα σα λέω, λοιπόν, είναι εύκολο εδώ πέρα το. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα άλλο παιχνιδάκι. Τι, θα παίξουμε και παζλ. Θα παίξουμε λοιπόν και παζλ, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Γιατί η κίνηση που θα πάρουμε. Ναι. Είναι μια στάση που θα δουλέψουμε ισομετρικά όλο μας το σώμα. Δηλαδή, σφίγγουμε πολύ τον πυρήνα, κοιλιά και πλάτη, και στηριζόμενοι μία στο ένα χέρι, μία στο άλλο, προσπαθούμε να φτιάξουμε το πατς. Πολύ δύσκολο είναι. Το οποίο πιάνει πέρα από τη γυμναστική, βάζουμε μέσα και τη συνεργασία, βάζουμε και άλλα κομμάτια. Πέφτει καμία κάτω. Είναι ολές. Ο στόχος είναι να προσπαθήσουν να μείνουν όσο πιο ψηλά μπορούν επάνω. Απλά επειδή ασχολούνται με το να φτιάξουν το πάζι, κρατάνε περισσότερη ώρα από ό,τι θα κρατούσαν να το κάνανε σκέτο σαν ισομετρική άσκηση. Πολύ ωραία ιδέα λοιπόν. Γυμναστείτε μέσα από χαρούμενο παιχνίδι. Και ομαδικά. Και χωρίς να νιώθετε ότι κάνετε κάτι για να το κάνετε. Μπράβο. Ωραία ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.